πάμε με γεμάτες μπαταρίες, ναι, να περάσουμε ωραία. Ο καιρός δεν θα μας την κάνει τόσο άσχημα τελικά. Να προετοιμαστώ δηλαδή εγώ ψυχολογικά, να κάνω τη βόλτα μου έξω, να πεις ελεύθερα. Την πολύ κάνουμε, ωραία. Την κάνουμε τη βόλτα μας, φίλες και φίλοι. Και τι άλλο. Μέχρι να φύγουμε όμως το Σαββατοκύριακο, και επειδή θέλουμε να ξέρουμε τι θα συμβεί το Σαββατοκύριακο, και όχι μόνο το Σαββατοκύριακο, αλλά και για τις υπόλοιπες 15 μέρες γενικότερα που έρχονται, θα πάμε να μάθουμε λίγο τις αστρολογικές προβλέψεις που αφορούν το δικό μας ζωδιακό κύκλο. Χρήστος Άρχος κοντά μας. Πάμε για να τον να δούμε. Γεια σου, συνονόματε. Τι κάνεις, χρόνια πολλά. Γεια σου, Χρήστο. Χρόνια πολλά. Χρήστος Ανέστη, παιδιά. Αληθώς, αληθώς. Είσαι καλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Μια χαρά είναι και θα σας βλέπω, είσαστε τέλειοι. Θέλω να μας πεις. Σας βλέπω και μαζί. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, έχεις ένα δίκιο. Τώρα κάπως έλειπε ο ένας, κάπως έλειπε ο άλλος. Αλλά θέλω να μας πεις σε μια γενική τουλάχιστον αίσθηση πώς θα πάνε τα πράγματα από εδώ και έπειτα. Αυτά τα 12 τα ταλέπορα τα ζώδια θα περάσουν καλά, δεν θα περάσουν καλά. Έχουμε μία περίοδο μέχρι τις 3-4 Μαΐου όπου τα πράγματα θα είναι ανάμεικτα, αλλά μετέπειτα έχουμε μία σεληνιακή έκλειψη που γίνεται στις 5 Μαΐου, η οποία είναι αρκετά δύσκολη. Αυτά θα τα συζητήσουμε βέβαια στο επόμενο 15ήμερο. Πολύ ωραία. Σε αυτό το 15ήμερο μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και θετικές τάσεις και αρκετά ζώδια θα χαρούν, αλλά κάπου μέσα στην καθημερινότητα κάποιοι θα πιεστούν. Ωφελημένα ζώδια για το επόμενο 15ήμερο, έτσι να κάνουμε ένα ωραίο πρόλογο. Σίγουρα ακόμη ευνοούνται αρκετά οι κρύοι, οι λέοντες και οι τοξότες, οι οποίοι θα έχουν αρκετά δυνατές εξελίξεις. Και δευτερευόντως και οι ζυγοί, οι καρκίνοι και οι εγώκεροι. Oh, man. Πάμε! Ξεκινάμε! Πάμε να τα δούμε όλα. Πάμε με τον κρυό να δούμε τι μέλη γενέστε και εκεί. Πάμε να δούμε πρώτα τους κρυούς. Οι κρυοί σίγουρα το επόμενο διάστημα νιώθουν πολύ πιο ήρεμοι και πολύ πιο ανάλαφροι και μπορούν να περιμένουν κάποια πράγματα να βελτιώνονται επιτέλους στη ζωή τους. Σίγουρα θεωρείται ένα διάστημα για το πρώτο δεκαήμερο όπου θα βοηθήσει αρκετούς ανθρώπους στο να μπορέσουν να τακτοποιήσουν θέματα που αφορούν τα οικονομικά τους. Οπότε κρύοι πρώτου δεκαήμερου θα πρέπει να περιμένετε κάποιες σημαντικές εξελίξεις επιτέλους στα οικονομικά σας. Ή του δευτέρου δεκαήμερου είναι αυτό που γράφω, λίγο προσοχή σε επαγγελματικές κινήσεις καθότι κάποια βήματα οικονομικά μπορεί να κάνουν να έχουν μια υπερβολή και τελικά να πάμε για τα πολλά, να χάσουμε και τα λίγα. Οπότε προσοχή σε υπερβολές. Παρ' όλα αυτά, έχετε σημαντικές δυνατότητες για να προχωρήσετε τα κλιματικά. Και μετέπειτα, το τρίτο δεκαήμερο του κρυού φαίνεται ότι θα έχει κάποιες ξαφνικές ευνοϊκές συνθήκες για να μπορέσει να βελτιώσει την επαγγελματική του εικόνα, αλλά κυρίως θα μπορέσει να επιτύχει κάποια σημαντικά πράγματα σε ό,τι αφορά συμφωνίες και οικονομικά στοιχεία, οπότε ίσως μια συνάντηση με έναν λογιστή, με έναν άνθρωπο που έχει κάποια γνώση παραπάνω να σας βοηθήσει το επόμενο 15ήμερο να τακτοποιήσετε λίγο τα οικονομικά σας. Να προχωρήσουμε με τους Ταύρους. Να μαζεύουν τα κομμάτια τους οι Ταύροι. Ακριβώς έτσι, αλλά επιτέλους φέρνουν λίγο τα πάνω τους, είναι μια περίοδος περισυλλογής. Θα πρέπει να σκεφτούν τι θέλουν να κάνουν, καθότι έχουμε από σήμερα επίσης την αναδρομή του Ερμή που συμβαίνει σε αυτό το ζώδιο. Οπότε πρέπει λίγο να επαναπροδιατεθούν κάποια πράγματα, να ξανασκεφτούν κάποια πράγματα, να ξαναδούν κάποια πράγματα. Το πρώτο δεκαήμερο προς το παρόν όμως του Ταύρου θα πρέπει να περιμένει μια σταδιακή επιτυχία σε θέματα με ομάδες και γενικότερα όσοι από εσάς ασχολείστε με την πολιτική, με εκλογές ή τέλος πάντων να ασχολείστε με αυτό το χώρο θα έχετε μια σημαντική επιτυχία. Όπως επίσης θα λάβετε και την αγάπη ενός ανθρώπου που περιμένετε καιρό. Το δεύτερο δεκαήμερο τώρα είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να επαναξιολογήσει κάπως τη ζωή του και θα πρέπει να κοιτάξει λίγο καλύτερα τις επιλογές του από εδώ και στο εξής. Υπάρχουν όμως σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές και δυνατότητες επίτευξης στόχων. Το τρίτο δεκαήμερο τώρα του Ταύρου, χωρίς να επηρεάζεται ιδιαίτερα από την αναδρομή του Ερμή, θα πρέπει να περιμένει σημαντικές ευκαιρίες στην αισθηματική του ζωή και ίσως με κάποιον τρόπο να έχουμε και μια σημαντική επιτυχία σε κάτι το οποίο περιμένατε καιρό στα εργασιακά σας ζητήματα. Ας τα ακούμε και εμείς που έχουμε οροσκόπο Ταύρο. Ό,τι με συμφέρει, θα κοιτάω. Πάντα! Κάτσε να δεις με τον οροσκόπο περισσότερο. Να διαλέξω στην πορεία, τι μ' αρέσει πιο πολύ. Πάμε και στους διδύμους. Πάμε στους διδύμους. Οι δίδυμοι σίγουρα περνάνε σε μια περίοδο που ανατρέπεται επιτέλους η καθημερινότητά τους προς κάτι καλύτερο. Οι δίδυμοι του πρώτου δεκαημέρου έχουν σίγουρα σημαντικές συμφωνίες με ανθρώπους εξουσίας όπου θα καταφέρουν να κάνουν κάποια πολύ σημαντικά πράγματα επιτέλους. Θεωρείται ότι είναι μια περίοδος όπου επιτέλους αναβαθμίζεστε από θέματα δουλειάς και ίσως περιμένετε και μια σημαντική περίοδο συναντήσεων με άτομα εξουσίας που θα σας βοηθήσουν στους στόχους σας.
Το δεύτερο δεκαήμερο ίσως να έχει κάποιες αποκαλύψεις, κάποια μυστικά να βγουν στη φόρα, τα οποία θα σας βοηθήσουν να μπορέσετε να προχωρήσετε περαιτέρω στα σχέδιά σας. Ενώ θεωρείται ότι είναι και μια περίοδος η οποία θα είναι πάρα πολύ βοηθητική για να μπορέσετε να δείξετε το ενδιαφέρον σας προς τον σύντροφό σας και να ερωτευτείτε ξανά ή να αναβιώσετε ξανά τη σχέση σας. Το τρίτο δεκαήμερο θα πρέπει να προσέξει τις μεγάλες υποσχέσεις σε θέματα που αφορούν τα επαγγελματικά τους, καθότι μπορεί να ακούσετε πολλά λόγια τα οποία όμως θα είναι αρκετά υπερβολικά και δεν θα έχουν κάποια βάση. Από την άλλη, οικονομικά θα πάρετε μια σημαντική στήριξη από κάποια πρόσωπα, τα οποία περιμένετε καιρό και θα σας βοηθήσει να τακτοποιήσετε λίγο την οικονομική σας καθημερινότητα. Πάμε τώρα και στα καρκινάκια που έρχονται να τα βρει μια ένταση κάπως τώρα. Ένταση, για να δούμε αν θα είναι όμως το πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο δεκαήμερο ή γενικά όλα τα καρκινάκια θα έχουν ένταση. Και αν έρχεται και κάτι καλό μαζί με την ένταση, ποτέ δεν ξέρει. Γιατί να κάνει προοπτική. Ο Χρήστος είπε στην αρχή ότι ο καρκίνος θα είναι από τα ωφελημένα. Τώρα η ένταση θα μας εξηγήσει. Για να δούμε. Είναι λοιπόν ένα ζώδιο που θα έχει εντάσεις, αλλά μέσα από αυτές τις εντάσεις φαίνονται σημαντικές επιτυχίες. Οι καρκίνοι του πρώτου δεκαημέρου θα καταφέρουν να επιτύχουν κάποια σημαντική εξέλιξη σε θέματα με σπουδές, με ταξίδια, με εμπόριο, με το εξωτερικό, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ότι και ένα ταξιδάκι θα μπορέσει να χαλαρώσει ιδιαίτερα την καθημερινότητά σας και να νιώσετε πιο ήρεμοι. Αυτοί που θα έχουν τις εντάσεις και θα έχουν και ταυτόχρονα βέβαια την επαγγελματική άνοδο είναι οι καρκίνοι του δευτέρου δεκαημέρου. 8 Ιουλίου, πότε είμαστε, ρε Χρήστο? Στο δεύτερο είμαστε ή στο τρίτο? 8 Ιουλίου, μου είχες πει, δεν το συγκράτησα, με συγχωρείς πάρα πολύ. Δευτέρη, πότε είσαι? 8 Ιουλίου. Δεύτερο. Μια εδώ χαρά είμαστε τώρα. Είσαι ωραία. Εδώ είμαστε. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Έτσι λοιπόν δείχνει ότι υπάρχουν κάποιες εντάσεις μέσα στην καθημερινότητα και αρκετές απαιτήσεις στη δουλειά, όπου κάποια πράγματα απρόσμενα λίγο θα σας βγάλουν από το πρόγραμμα. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια σημαντική πραγματοποίηση των επαγγελματικών σας στόχων και γενικότερα θα έχετε την δύναμη να μπορέσετε επιτέλους να κλείσετε πολύ δύσκολα κεφάλαια. Περίοδος οικονομικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, ενώ θα μπορούσατε να ανανεωθείτε και στα αισθηματικά σας ζητήματα. Τώρα, η μοναχική καρκίνη του τρίτου δεκαημέρου θα μπορούσατε άνετα να κάνετε μια νέα γνωριμία που θα μπορούσε να προχωρήσει σε μια καινούργια σχέση, ενώ ταυτόχρονα είναι μια καταπληκτική περίοδος αυτή για να μπορέσετε γενικότερα να πάρετε τα πάνω σας σε θέματα που αφορούν τη δουλειά σας και όσοι από εσάς έχετε ήδη μια σχέση να προχωρήσετε σε μια περαιτέρω δέσμευση και προφανώς να προχωρήσετε ακόμη και σε ένα γάμο. Γιατί όχι, πολλές οι προοπτικές και καλές από ό,τι φαίνεται. Πάμε στα λιονταράκια, τα οποία ταλαιπωρούνται λιγάκι αυτή την περίοδο, αλλά έχουν ταυτόχρονα και σημαντικές δυνατότητες εξέλιξης. Είναι από τους τυχερούς που θα μπορέσουν να επιτύχουν μέσα από προσπάθεια. Έτσι λοιπόν, οι λέοντες του πρώτου δεκαημέρου επιτέλους ξεχωρίζουν για τη δυνατότητά τους να μπορέσουν να προχωρήσουν μέσα από αρκετά εμπόδια. Φαίνεται ότι λαμβάνετε μια σημαντική οικονομική βοήθεια ή κάποια θέματα σε δικαστικά ζητήματα τα οποία είχαν καθυστερήσει καιρό επιτέλους θα βγουν υπέρ σας. Το δεύτερο δεκαήμερο έχει πάρα πολύ έντονο το κομμάτι του πάθους, του έρωτα, των καινούργιων επαγγελματικών προοπτικών. Απλά επειδή σας επηρεάζει η αναδρομή του Ερμή, θα πρέπει να δώσετε λίγο περισσότερο προσοχή σε κάποιες καθυστερήσεις που μπορεί να υπάρξουν ή πιθανόν κάποιες συζητήσεις και συναντήσεις που θα έχετε τις επόμενες 15 μέρες να καθυστερήσουν, χωρίς όμως και να ακυρωθούν αυτά τα πράγματα. Απλά λοιπόν κάντε λίγο περισσότερο υπομονή και τελικά θα μπορέσετε να έχετε την επιτυχία την οποία χρειάζεστε. Το τρίτο δεκαήμερο τώρα του λιονταριού θα έχει μια σημαντική οικονομική επίδοξη. Φαίνεται ότι είναι μια περίοδος όπου θα πρέπει να περιμένετε επιτέλους άνοδο επί των επαγγελματικών σας και οικονομικών σας θεμάτων. Ας δοκιμάσετε και λίγο την τύχη σας. Ένα τυχερό παιχνιδάκι θα μπορούσε να σας βοηθήσει, ενώ έρχεστε και πιο κοντά με τα παιδιά σας, με την οικογένειά σας και νιώθετε πολύ πιο όμορφα από ό,τι το τελευταίο χρονικό διάστημα που σας είχε αγχώσει αρκετά. Να προχωρήσουμε με Παρθένους. Για να δούμε. Οριμάζουν και οι Παρθένοι σιγά σιγά. Θέλοντας και εμείς. Τώρα τι να κάνουν και αυτοί καημένοι. Έχουμε λοιπόν τους Παρθένους που οριμάζουν λόγω του χρόνου, που θα παραμείνει βεβαίως στο ζώδιο τους απέναντι στα ψάρια για περίπου 2,5 χρόνια ακόμη, γιατί είναι φρέσκια η θέση αυτή. Μόλις 8 Μαρτίου άλλαξε ο χρόνος ζώδιο. Έτσι λοιπόν, οι του πρώτου δεκαημέρου Παρθένοι προς το παρόν θα πρέπει να προσαρμοστείτε σε νέες ευθύνες, σε νέες υποχρεώσεις. Αυτό βεβαίως δηλώνει και πολύ σκληρή δουλειά και πάρα πολλές απαιτήσεις από την καθημερινότητά σας. Όλο αυτό όμως το κομμάτι της κούρασης έχει ως σκοπό στην αναγνώρισή σας και στην επίτευξη τελικά των στόχων σας. Απλά χρειάζεται να περιμένετε έτσι ώστε όλη αυτή η προσπάθεια να μπορέσει να αποδώσει τους καρπούς τους οποίους έχετε βάλει στο μυαλό σας.
Το δεύτερο δεκαήμερο σε τελείως διαφορετική δυναμική, το επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να περιμένει μια σημαντική επίτευξη και ανάπτυξη των οικονομικών θεμάτων, ενώ μια σημαντική επιτυχία σε θέματα εξετάσεων θα μπορέσει να σας δώσει πολύ μεγάλα χαμόγελα. Ταυτόχρονα, ένα ταξίδι που μπορεί να σχετίζεται με το εξωτερικό θα οδηγήσει τελικά σε μια πολύ σημαντική προοπτική. Τώρα, τα ταξίδια αναψυχής μπορεί να έχουν κάποιες τελευταίες ακυρώσεις και αυτό μπορεί λίγο να σας εκνευρίσει. Οι Παρθένοι του τρίτου δεκαημέρου ευνοούνται αρκετά για να κάνουν νέες γνωριμίες, ευνοείστε αρκετά για να προχωρήσετε σε μια καινούργια σχέση, όπως επίσης ευνοείστε και για κάποιες επανασυνδέσεις. Θεωρείται ένα διάστημα τρομερά ερωτικό, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ότι βρίσκεται λύση σε σημαντικά επαγγελματικά προβλήματα και μπορείτε επιτέλους να περιμένετε την άνθηση καινούργιων προοπτικών. Και να προχωρήσουμε στους υπούς. Νέες προοπτικές στις σχέσεις, στο οικογενειακό περιβάλλον. Μια χαρά τα βλέπω εγώ τα πράγματα εδώ από τις σημειώσεις. Για τους ελεύθερους, ενδεχομένως. Βεβαίως, πολύ σωστά. Και γενικότερα η ζυγή είναι ένα ζώδιο το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά και τώρα θα το χαρούν ιδιαίτερα όλο αυτό. Έχουμε τους ζυγούς του πρώτου δεκαημέρου που θα πρέπει να περιμένουν σημαντικές βελτιώσεις στην εργασία τους. Ιδιαίτερα η ζυγή του πρώτου δεκαημέρου που δεν έχετε δουλειά αυτή την περίοδο, θα μπορούσατε να στείλετε ένα βιογραφικό και να πάρετε μια θετική απάντηση. Θεωρείται γενικότερα ένα διάστημα που τακτοποιείτε πολλά πράγματα επιτέλους στη ζωή σας και βάζετε επιτέλους σε μια σειρά και θέματα που αφορούν τα οικονομικά σας. Γενικά, περιμένετε κέρδη και στην εργασία σας και στις επενδύσεις σας. Τώρα, το δεύτερο δεκαήμερο του ζυγού μπορεί να περιμένει κάποιες καθυστερήσεις επί των οικονομικών του, ίσως κάποια θέματα επενδυτικά να μην βγουν όπως θα θέλατε, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις επί δικαστικών θεμάτων. Από την άλλη, όμως, θεωρείται ένα πολύ καλό διάστημα για να γνωρίσετε νέους ανθρώπους και να προχωρήσετε ίσως σε μια σχέση, ιδιαίτερα είστε μοναχικοί. Επίσης, το δεύτερο δεκαήμερο του ζυγού ευνοείται αρκετά για νέες συνεργασίες στα επαγγελματικά σας ζητήματα. Τώρα, το τρίτο δεκαήμερο του ζυγού θα ευνοηθεί αρκετά με κάτι πάρα πολύ ευχάριστο μέσα στον χώρο της δουλειάς του. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να λύσετε αρκετά προβλήματα και παρεξηγήσεις που σας είχαν επηρεάσει στο παρελθόν μέσα στη δουλειά, ίσως με προϊσταμένους και υπισταμένους να υπήρχαν κάποιες εντάσεις. Φαίνεται ότι το επόμενο χρονικό διάστημα βρίσκεται επιτέλους στις λύσεις και μπορείτε να προχωρήσετε περαιτέρω στη ζωή σας μακριά από προβλήματα. Ίσως και μία σχέση να αναπτυχθεί, ένα ερωτικό ενδιαφέρον μέσα στον χώρο της εργασίας σας. Η αλήθεια είναι ότι ο επαγγελματικός τομέας, από ό,τι φαίνεται, Χρήστο, απασχολεί όλα τα ζώδια και τα 12 και δεν νομίζω θα μπορούσαν να γλιτώσουν οι σκορπιοί ή ακόμη και όλοι εμείς οι υπόλοιποι από το άγχος και το στρες αυτό. Ριζικά μετά το 10, πριν το 10 όσοι δουλεύαμε ως αστρολόγοι, τα περισσότερα ραντεβού μας ήταν πάντα για αισθηματικά, ερωτικά και το καθεστώς. Αλλάξανε τα πλάνα και τα δεδομένα. Βέβαια, εφαρμοζόμαστε. Η κρίση, όλα μετά τα ραντεβού ήταν για οικονομικά, επαγγελματικά. Σκορπί. Έχουμε λοιπόν τους σκορπιούς, οι οποίοι θα μπορέσουν να επαναπροσδιορίσουν πολλά πράγματα επιτέλους στη δουλειά τους. Είναι μια περίοδος όπου θα μπορέσετε να ανανεωθείτε και είναι και το ξεκάθαρο μήνυμα βεβαίως και για τους σκορπιούς του πρώτου δεκαημέρου που φαίνεται ότι μπορείτε να περιμένετε μια ξαφνική ευκαιρία στη δουλειά σας. Όμως το σημαντικό για εσάς του πρώτου δεκαημέρου δεν είναι αυτό, αλλά μια σημαντική ευκαιρία να κάνετε μια σχέση πάρα πολύ ρομαντική και όμορφη, η οποία θα σας καλύψει όλες τις ανάγκες. Οπότε ευνοείστε πραγματικά για αυτό το θέμα, όπως επίσης ευνοείστε και για θέματα που αφορούν την τεκνοποίηση για όσους θέλετε να μεγαλώσετε την οικογένειά σας. Το δεύτερο δεκαήμερο τώρα του Σκορπιού μπορεί να αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα με συνεργασίες ή κάποιες καθυστερήσεις σε κάποιες επαγγελματικές επαφές μπορεί να σας εκνευρίσουν. Παρ' όλα αυτά όμως φαίνεται ότι αυτές οι αλλαγές μέσα στη δουλειά σας μακροπρόθεσμα θα οδηγήσουν σε ένα καλό αποτέλεσμα. Όσοι ενδιαφέρεστε σκορπί του δεύτερου δεκαημέρου για μία είδους επανασύνδεση, είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή με τον Ερμή ανάδρομο για να σας βοηθήσει να προσεγγίσετε το άτομο με το οποίο έχετε απομακρυνθεί. Το τρίτο δεκαήμερο τώρα του Σκορπιού σίγουρα προχωράει σε νέες προοπτικές στην ερωτική του ζωή. Ευνοείστε τρομερά για να προχωρήσετε σε πράγματα αισθηματικής φύσεως, να ερωτευτείτε, να κάνετε μια νέα σχέση. Όπως επίσης ευνοείστε τρομερά για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε ένα πολύ σημαντικό σχέδιο που έχετε βάλει στο μυαλό σας. Έτσι λοιπόν, το επόμενο χρονικό διάστημα επιτέλους σας βοηθά να μπορέσετε να αναγνωριστείτε για όλα αυτά τα οποία είχατε προσπαθήσει και να έχετε τελικά την επιτυχία την οποία χρειάζεστε στην εργασιακή σας κατάσταση. Πάμε και στο δοξότη μας. Μάνος Σουρουνάκης. Ναι. Μάνος Σουρουνάκης. Είναι εκεί, ακούει. Ωραία. Ο σκηνοθέτης, ένας εκ των σκηνοθετών εδώ της Crete TV, περιμένει καρτερικά. Όταν έχουμε αστρολογία, Χρήστο, θέλω να σου πω ότι μαζευόμαστε όλοι γύρω-τριγύρω και περιμένουμε. Ναι. Αν υπομονούμε να ακούσουμε. Απόλυτη ησυχία, Τάρας Production. Απόλυτη ησυχία, παρακαλώ. Χρήστο, πάμε.
Οι τοξότες λοιπόν θα έχουν μια σημαντική επίτευξη στόχων μέσα από προσπάθεια πάντα, αλλά θα έχουν μια σημαντική επιτυχία στόχων. Το πρώτο δεκαήμερο, που είναι οι γεννημένοι τοξότες κυρίως του Νοεμβρίου, είναι αυτό το οποίο θα έχει τη μεγαλύτερη προοπτική στο να ξεπεράσει προβλήματα μέσα στο σπίτι του, το οποίο τους είχε ταλαιπωρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, είτε με έμψυχο υλικό, με ασυμφωνίες μέσα στο σπίτι με τα μέλη της οικογενείας, είτε με άψυχο υλικό, με ξαφνικές δηλαδή ζημιές μέσα στο σπίτι που δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα. Φαίνεται λοιπόν ότι τακτοποιείτε επιτέλους τα θέματα τα εργασιακά σας και νιώθετε επιτέλους ότι κάποιοι τους στόχους πραγματοποιούνται. Το δεύτερο δεκαήμερο του τοξότη θα πρέπει να προσέξει λίγο περισσότερο την εργασιακή πίεση, οπότε προσέχουμε πάρα πολύ την υπερκόπωση και γενικότερα να βάζουμε όρια στις εργασιακές απαιτήσεις για να μπορέσετε να προστατεύσετε τον εαυτό σας. Θεωρείτε όμως μια καταπληκτική περίοδος για να βελτιώσετε την ερωτική σας ζωή, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να περιμένετε και γενικότερα ένα διπλώματο με πάρα πολύ ευχάριστες συναντήσεις με φίλους και γνωστούς, οπότε θα το διασκεδάσετε αρκετά. Το τρίτο δεκαήμερο του τοξότη υπόσχεται το σύμπαν να του έρθει κάτι πολύ σημαντικό στην αισθηματική του ζωή. Ευνοείστε αρκετά για μια καινούργια σχέση, για μια νέα γνωριμία, όπως και για θέματα τεκνοποίησης και εσείς. Θεωρείτε γενικότερα ένα τυχερό δεκαήμερο. Δοκιμάσετε τύχη σας επίσης σε τυχερά παιχνίδια. Θα μπορούσατε να βγάλετε κάποια χρήματα. Ενώ έρχονται γενικότερα χρήματα από ανθρώπους για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε την καθημερινότητά σας. Έχω κεράκια. Εγώ καιρός και να πούμε στον Χρήστο, ναι. Μιας και δεν ξέρω αν έχει εικόνα του χρόνου, έχουμε μπροστά μας 3,5 λεπτάκια. Νομίζω είναι αρκετός ο χρόνος. Θα τα αξιοποιήσουμε για τον υδροχό, μπορεί να πούμε στον Χριστιανό. Παναγία μου, να μην ξέρω. Τι θα τη συμβεί. Πάμε λοιπόν για τους εγώκερους, οι οποίοι θα έχουν σημαντικές αλλαγές στον επαγγελματικό τους τομέα. Το πρώτο δεκαήμερο του εγώκερου θα πρέπει να περιμένει επιτέλους μια σημαντική συμφωνία, η οποία θα το οδηγήσει σε πραγματοποίηση ενός σημαντικού στόχου. Θεωρείται επίσης και μια καταπληκτική περίοδος για να μπορέσει να βελτιώσετε την υπάρχουσα σχέση σας ή γνωριμία ή να κάνετε μια σημαντική συνεργασία που θα βγάλει αρκετά χρήματα. Το δεύτερο δεκαήμερο του εγώκερου επιτέλους θεμελιώνεται επαγγελματικά και μπορεί να περιμένει μια σημαντική οικονομική επιτυχία. Τολμήστε να κάνετε νέες κινήσεις στα επαγγελματικά σας. Ερωτικά όμως μπερδέματα το επόμενο χρονικό διάστημα και εσάς. Το τρίτο δεκαήμερο τέλος του εγώκερου θα πρέπει να προσέξει λίγο περισσότερο τις υπογραφές του και τις συμφωνίες του, καθότι τα μικρά γράμματα μπορεί να λένε μια διαφορετική ιστορία. Είναι όμως μια καλή περίοδος για να μπορέσετε να πάτε ένα ταξιδάκι ή να είσαστε επιτέλους πιο κοντά με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Πάμε στον υδροχό. Περιμένουμε πώς και πώς. Εύχομαι να καλά τα μαντάτα τουλάχιστον. Υπάρχουν σημαντικές επιτυχίες σε θέματα δουλειάς και γενικότερα καθημερινότητας, αλλά προβλήματα μέσα στο σπίτι για τους υδροχόους. Πάμε να δούμε όμως αναλυτικά για τα δεκαήμερα για να καταλάβουμε τι γίνεται. Το πρώτο δεκαήμερο θα πρέπει να περιμένει επιτέλους μια σημαντική οικονομική βοήθεια. Έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα οικονομικά του πρώτου δεκαήμερου του υδροχόου και τώρα επιτέλους τα πράγματα αρχίζουν και φτιάχνουν. Θεωρείτε λοιπόν ένα διάστημα που τακτοποιείτε λίγο τη ζωή σας, ενώ φαίνεται ότι είναι και μια πολύ καλή στιγμή για να μπορέσετε επιτέλους να πάτε ένα ταξιδάκι να ψυχείς. Το δεύτερο δεκαήμερο είναι αυτό που θα τρέξει λίγο περισσότερο σε θέματα που αφορούν το σπίτι του, με κάποιες ξαφνικές αναποδιές ή εντάσεις μέσα στο σπίτι. Παρ' όλα αυτά όμως είναι η κατάλληλη περίοδος για να μπορέσετε να προχωρήσετε σε νέες συμφωνίες επί των επαγγελματικών σας σχεδίων και να καταφέρετε να πετύχετε κάτι που εδώ και καιρό νιώθετε ότι ήταν τελείως απαγορευμένο. Και έχουμε το τρίτο δεκαήμερο τέλος του υδροχόου. Ευνοείστε πάρα πολύ για ταξίδια, για νέες προοπτικές, για να προχωρήσετε επιτέλους στα σχέδιά σας και στα όνειρά σας, ενώ βελτιώνετε κατά πολύ την ερωτική σας ζωή. Εάν είσαστε μόνοι σας στο επόμενο διάστημα, θα μπορούσε να δημιουργηθεί και μια καινούργια σχέση, η οποία θα είναι πολλαπλά υποσχόμενη για το μέλλον. Θα έχει πολλαπλές δυνατότητες για να μπορέσετε να προχωρήσετε μαζί. Ωραία. Και πάμε στα χαράκια. Μια χαρά. Ναι, βεβαίως. Ευθύς, για να δούμε. Οι ηχθείες λοιπόν θα έχουν κάποιες ανατροπές οικονομικές συμφωνίες, παρόλο που παραμένει να είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος για αυτούς το επόμενο χρονικό διάστημα. Σίγουρα θα πρέπει να προσέξετε κάποιο από εσάς, καθότι υπάρχουν πάρα πολλές υποσχέσεις που μπορεί τελικά να μην βγουν και τόσο αληθινές. Το πρώτο δεκαήμερο έχει επιτέλους την δύναμη να μπορέσει να πατήσει τα πόδια του μέσα από αρκετή προσπάθεια όμως και πάρα πολύ αγώνα. Καταφέρνετε τελικά να εξελιχθείτε και να προχωρήσετε σε αυτά που έχετε βάλει στο μυαλό σας. Θεωρείται μια περίοδος σταδιακής επαγγελματικής ανάπτυξης. Το δεύτερο δεκαήμερο θα πρέπει να προσέξει αρκετά το τι λέει και το τι κάνει, καθότι καταστάσεις σπασμένου τηλεφώνου μπορεί να οδηγήσουν σε παρεξηγήσεις. Ενώ θεωρείται και μια περίοδος η οποία θα σας βοηθήσει πάρα πολύ να φλερτάρετε και να πλησιάσετε ανθρώπους που φοβόσασταν. Όπως επίσης είναι μια πολύ καλή περίοδος για να λύσετε θέματα με τα παιδιά σας. Τέλος, το τρίτο δεκαήμερο του ηχθεί ευνοείται τρομερά για μια νέα γνωριμία, η οποία θα έχει ένα πάρα πολύ ωραίο
πρόσωπο, ωραίο χαρακτήρα από το άτομο. Φαίνεται ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα σας ενδιαφέρει αρκετά, ενώ ταυτόχρονα είναι και η κατάλληλη στιγμή να επιλύσετε σοβαρά θέματα τα οποία είχαν δημιουργηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα μέσα στο χώρο του σπιτιού σας. Οπότε διάφορες αυσυμμαχίες με συγγενείς επιτέλους μπορούν να επιληθούν. Πάρα πολύ ωραία. Μια χαρά. Αισιόδοξα τα πράγματα. Να χειροκροτήσουμε φυσικά. Χρήστο, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σου ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το συμβουλευτικό πλαίσιο που έρχεται μέσα από την αστρολογία και μας δίνεις κάθε φορά για το πώς να κινηθούμε. Καλά τα μελούμενα, αλλά κάπως πρέπει να τα αποκρούσουμε ή να τα αποδεχτούμε όταν πρέπει. Κάπως να γίνει και αυτό. Και ευχαριστούμε πολύ και για το χρόνο που μας διαθέτεις όποτε χρειάζεται για να έχουμε κι εμείς μια εικόνα του. Την αγάπη μας και σε περιμένουμε Κρήτη. Έχει δώσει υπόσχεση. Έρχομαι το Μάιο, θα σας πω. Εδώ, τα λέμε από κοντά. Την αγάπη μας. Καλά, παιδιά.